Ειδικό εορταστικό ωράριο των καταστημάτων της πόλης του Άργους έχει προγραμματίσει να εφαρμόσει ο Εμπορικός Σύλλογος. Από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά πρωί-απόγευμα, τη Μεγάλη Παρασκευή ως τις 7.30 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο έως τις 3.30 το μεσημέρι. Συστάθηκε ήδη το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας, το εορταστικό, το οποίο έχει δοθεί και στα μέσα, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και έχει μοιραστεί και στα καταστήματα των συναδέλφων, έτσι ώστε να τοποθετηθεί στις βιτρίνες και να ενημερωθεί και να συγχρονιστεί το καταναλωτικό κοινό με το ωράριο των εορτών, το οποίο ξεκινάει από Μεγάλη Δευτέρα και φτάνει μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, όπου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά πρωί-απόγευμα, 8.30-2 και 5.30-9. Κάθε μέρα αυτό, σπαστό πρωί-απόγευμα. Τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, όπου μετά τις 7 κλείνουμε για τους ευνόητους λόγους, επειδή ξεκινάει η επιτάφιος σε όλες τις εκκλησίες του Δήμου μας. Και το Μεγάλο Σάββατο θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα από τις 8.30 ώρα το πρωί πάλι μέχρι τις 3.30 ώρα το μεσημέρι, όπου θα γίνουν και οι αγορές τελευταία στιγμή, έτσι ώστε να προετοιμαστεί και η μέση ελληνική οικογένεια για το Σάββατο της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα. Στα καταστήματα ήδη είναι τοποθετημένα εμπορεύματα, έχουν γίνει παραγγελίες για τη σεζόν άνοιξη-καλοκαίρι και σε όλα τα καταστήματα, ρούχο, τσάντα, παπούτσι, οπτικά, κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές ανάγκες σε όλα τα επίπεδα. Η αγορά είναι πλήρης, υπάρχει πιστεύω διάθεση σιγά σιγά με τον ερχομό της άνοιξης και των εορτών, αυξάνει η καταναλωτική διάθεση. Φυσικά οι τιμές είναι γνωστό ότι οι τιμές είναι πολύ καλές, η σύγκριση είναι εύκολη πλέον γιατί οι καταναλωτές είναι εξοικειωμένοι με τα προϊόντα και μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές. Οπότε όλες οι προϋποθέσεις είναι έτοιμες. Βέβαια υπάρχει τώρα μια κατάσταση η οποία είναι γνωστή λίγο πολύ σε όλους, υπάρχει λίγο πεσμένη ψυχολογία, αλλά νομίζω ότι σε όλους χρειάζεται καλή διάθεση και από την πλευρά των καταναλωτών και από την πλευρά των συναδέλφων και εμπόρων. Εμείς σαν Συμβούλιο του Συλλόγου θα ευχηθούμε καλές γιορτές, τα χρόνια πολλά και το καλή Ανάσταση στους συναδέλφους και στους φίλους πελάτες και ευχόμαστε το ερχόμενο χρονικό διάστημα να έχει έτσι θετικό απολογισμό για όλους, και για τους συναδέλφους αλλά και για τους φίλους πελάτες.